Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων μόνο Κύριε Ιησούς ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Ένιωσα την ανάγκη έτσι, απόψε, να επικοινωνήσω με τους πνευματικούς μου αδελφούς και με όσους επιτρέψει ο Θεός να μ' ακούσουμε, να πούμε κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και αφορούν για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Πολλοί συνανθρωποί μας, και είναι λυπηρό αυτό, δεν γνωρίζουν για ποιο σκοπό ζουν. Και μεγάλοι άνθρωποι, όριμοι άνθρωποι, ενώ ξέρουν πολλά άλλα πράγματα, έχουν επιτυχία, είναι μορφωμένοι, είναι επιστήμονες. Και το σημαντικότερο πράγμα για το οποίο έπρεπε πρώτα να μάθουν, δεν το γνωρίζουν. Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο τους δημιούργησε ο Θεός. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι όλα τα δημιουργήματα που έχει δημιουργήσει ο Θεός έχουν ένα σκοπό. Μα και αυτά που δημιουργεί ο άνθρωπος, και αυτά έχουν ένα σκοπό. Φίλιππι, αυτό τώρα που μας βγάζει το βίντεο αυτό εδώ, το δημιούργησε ο άνθρωπος για κάποιο σκοπό. Για να μπορούμε να μιλούμε και να ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου. Όλα τα δημιουργήματα, ακόμη και από το πιο ευτελές δημιουργήμα, έχει ένα σκοπό. Και να σας πω, ακόμα πιο ευτελές, δεν υπάρχει πιο ευτελές από το σάλιο. Είναι τόσο απαραίτητο και αυτό. Χωρίς το σάλιο ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ούτε να μιλάει, ούτε και να τρώει. Εάν λοιπόν έχουν όλα τα δημιουργήματα ένα σκοπό σε αυτή τη ζωή, ο άνθρωπος, η κορονίδα της φύσεως, δεν πρέπει να έχει και αυτός ένα σκοπό και μάλιστα το μεγαλύτερο σκοπό. Και είναι να λυπάται κάποιος που δυστυχώς αφήσαμε και τους νέους μας στην άγνοια και να μην ξέρουν και να ψάχνουν μέσα στην αμαρτία να βρουν τα ενδιαφέροντά τους, να βρουν το σκοπό για τον οποίο ζουν. Και βλέπεις. Και βλέπουμε να πέφτουν τα ναρκωτικά, στην πορνεία, σε οτιδήποτε προκειμένου να βρούνε το σκοπό για τον οποίο ζουν. Γιατί ο άνθρωπος δεν αναπαύεται πουθενά εάν δεν γνωρίσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και να εργάζεται για αυτό το σκοπό. Φανταστείτε τώρα ένα καράβι στον ωκεανό να είναι γεμάτο ανεκτήμητης αξίας και θησαυρό και να μην έχει σκοπό, να μην έχει στόχο, πού θα πάει. Με μαθηματική ακρίβεια αυτό το καράβι θα χαθεί και θα πάει άδικος ο θησαυρός που είχε. Έτσι και ο άνθρωπος είναι μια προσωπικότητα ανεκτήμητης αξίας. Όσο αξίζει ένας άνθρωπος δεν αξίζει όλος ο κόσμος, όλο το χρυσάφι του κόσμου. Όλοι οι πλανήτες δεν αξίζουν όσο ένας άνθρωπος. Και η ζωή αυτή είναι σαν ένας ωκεάνος, σαν μια θάλασσα. Και αν δεν ξέρει ο άνθρωπος πού θα πάει, άρα καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Γι' αυτό θα ήθελα να πούμε ορισμένα πράγματα, γι' αυτό το σημαντικότερο. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος για ποιο σκοπό. Όλα τα άλλα είναι μέσο, και οι σπουδές και οι εργασίες και τα διπλώματα και οι εξουσίες, όλα είναι μέσο, δεν είναι σκοπός. Ο σκοπός για τον οποίο μας δημιούργησε ο Θεός είναι ένας και μοναδικός. Να εργαστούμε αυτό το χρόνο που δίνει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο και δίνει τόσο που μπορεί ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει τον χρόνο αυτό για το σκοπό του που είναι να ετοιμαστεί για την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή το λέει βέβαια ο Κύριος μας, σας δημιούργησα λέει κάτι εικόνα και καθομοίωση. Το κάτι εικόνα είναι αθάνατος ο Θεός, αθάνατο δημιούργησε και τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει.
αυτό που λέμε εμείς θάνατος, είναι ένα επεισόδιο το οποίο από την προσωρινότητα μας πάει στην αιωνιότητα και ζούμε αιώνια. Ελεύθερος ο Θεός, ελεύθερο έκανε και τον άνθρωπο. Και του δώσε τη δυνατότητα, αν θέλει, να του μοιάσει του Θεού. Να γίνει δηλαδή κατά χάρη Θεός. Τόσο ψηλά, για τόσο ψηλά μας έχει ο Θεός και εμείς κατεβήκαμε τόσο χαμηλά και ασχολούμαστε οι ταλέποροι άνθρωποι. Φτάσαμε στο σημείο να ασχολούμαστε με τα νύχια μας, με τις τρίχες μας, με τα μαλλιά μας. Και γιατί όλα αυτά? Για να βρούμε χαρά και ενδιαφέροντα. Και βλέπεις οι άνθρωποι κάνουν, τα πάντα κάνουν για να βρουν ενδιαφέροντα. Εκτός από αυτό που χρειάζεται να κάνει. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Να εφαρμόσει το νόμο του Θεού. Να αγιάσει, δηλαδή να καθαρίσει. Να ετοιμαστεί. Και όταν ο Θεός τον καλέσει, να πάει αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο άνθρωπος που ετοιμάζεται για τη Βασιλεία των Ουρανών και σε αυτή τη ζωή είναι αναπαυμένος. Έχει χαρά μέσα του. Έχει αγάπη μέσα του. Έχει ειρήνη. Είναι γεμάτος. Δεν του λείπει τίποτα. Ενώ εν αντιθέσει, όλον τον κόσμο να έχει κερδίσει ο άνθρωπος, εάν δεν είναι με το Θεό, είναι δυστυχισμένος. Ξέρετε ότι η Σουηδία είναι ένα από τα πιο σύγχρονα κράτη του κόσμου. Γνωρίζετε ότι έχει τις περισσότερες αυτοκτονίες. Αυτοί που τα έχουν όλα, δεν τους λείπει τίποτα. Αλλά τους λείπει το σημαντικότερο, ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι. Και το βλέπουμε και γύρω μας. Το βλέπουμε με τους συνανθρώπους μας. Ενώ τα έχουν όλα, δεν τους λείπει τίποτα. Και είναι δυστυχισμένοι. Είναι με ψυχοφάρμακα. Και το λέει ο δημιουργός μας ο ίδιος το λέει. Τι λέει? Και αν λέει κερδίσετε όλο τον κόσμο. Αν υπάρχει τρόπος να κερδίσετε όλο τον κόσμο. Και χάσετε την ψυχή σας. Τι έχετε να αναλυθεί? Τι σημαίνει χάνει την ψυχή του άνθρωπος? Ότι δεν πάει στον παράδεισο. Για το σκοπό που γεννήθηκε. Διότι ο Θεός μας δημιούργησε από αγάπη. Και μόνο από αγάπη. Και θέλει να μας σώσει πάλι μόνο από αγάπη. Δεν έχει κανένα συμφέρον. Δεν κάνει στρατούς ο Χριστός μας. Για να έχει συμφέρον από εμάς. Όχι. Είναι από αγάπη. Όπως από αγάπη, από το μηδέν μας δημιούργησε, έτσι και από αγάπη θέλει να μας σώσει. Μόνο που μας έδωσε την ελευθερία για να μπορούμε μόνοι μας και να θέλουμε μόνοι μας να είμαστε μαζί του. Διότι παράδεισο σημαίνει να είμαστε αιώνια με τον Κύριό μας, με τον Θεό μας, με τον Χριστό μας, με τον Δημιουργό μας. Αυτό σημαίνει παράδεισος. Και κόλαση, την οποία δεν δημιούργησε ο Θεός κόλαση για τον άνθρωπο, τη δημιούργησε λέει για τον διάβολο και όσοι τον ακολουθούν. Και δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρω τι πάθαμε. Αφήσαμε τον Δημιουργό μας, ο οποίος μόνο αγάπη είναι, πόσες φορές το δείχνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή, αλλά το έδειξε και με τη θυσία του. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Υπόφερε τα πάνδυνα. Και υπόφερε σαν άνθρωπος, όχι σαν Θεός. Για να μας αποδείξει και να μας δείξει πόση μεγάλη αγάπη μας έχει. Και βέβαια, μας έδειξε και τον τρόπο σωτηρίας. Μάλιστα, έχει δύο μεγάλες εντολές. Για δύο αγάπες λέει. Πρώτη εντολή είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε για τον Κύριό μας και Θεό μας. Εξ όλης της ψυχής μας λέει. Εξ όλης της διανοίας μας. Εξ όλης της ισχύως μας. Και σας ερωτώ. Δεν θα άξιζε την αγάπη μας? Την μεγάλη αγάπη. Ό,τι πιο δύνατο έχουμε. Μα από το μηδέν μας έκανε. Μας ταΐζει. Μας ποτίζει. Μας φροντίζει. Παράδεισο μας έκανε. Τα πάντα. Ό,τι καλό είναι δικό του. Δεν θα άξιζε να τον αγαπήσουμε πάνω απ' όλα, πιο πολύ από τους γονείς μας, από τα παιδιά μας, από τη σύζυγο, από το σύζυγο, από τους φίλους, από τους συγγενείς.
δεν θα άξιζε. Είναι όμως που μας αγαπάει. Και χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς υστεροβουλία, χωρίς να έχει κανένα κέρδος. Εσείς ξέρετε κανέναν άλλο έτσι που να μας αγαπάει. Άρα αξίζει την αγάπη μας. Να του τη δώσουμε ακόμα και με τη ζωή μας. Και η δεύτερη αμέσως, δεύτερη εντολή, είναι παρόμοια. Να αγαπήσουμε λέει, και τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Και πλησίον μας είναι όλοι οι άνθρωποι. Είναι και οι συγγενείς μας, είναι και οι φίλοι μας, είναι και οι εχθροί μας. Που για το χριστιανό δεν υπάρχουν εχθροί. Για το χριστιανό υπάρχουν οι ευεργέτες. Ναι. Αυτούς που εμείς θεωρούμε εχθρούς είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι γίνανε αιτία αυτούς που εμείς θεωρούμε εχθρούς να πάμε κοντά στο Χριστό. Είτε γιατί μας αδίκησαν, είτε γιατί μας χλεβάσαν, είτε γιατί οτιδήποτε, οτιδήποτε. Είτε μας προκάλεσαν κάποιο μπομ, κάποιο πρόβλημα. Εκτός το ότι γίνανε αιτία για τους θέλοντες βέβαια, να γνωρίζουμε και τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο να έχει πάθη και στο κάθε πάθος να έχει και ένα κουμπί. Πρέπει το πάθος του εγωισμού, της υπερηφάνειας, της κενοδοξίας, της φιλιδονίας, της γαστιμαργίας, της πορνείας, οτιδήποτε να έχει ένα κουμπί. Και έρχεται κάποιος και σου πατάει το κουμπί αυτό το οποίο το έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Φταίει αυτός που πάτησε το κουμπί του εγωισμού και βγήκε ο εγωισμός. Μα αν δεν υπήρχε αυτό το κουμπί δεν θα μπορούσε να το πατήσει κάποιος. Άρα μας βοηθάει ο άνθρωπος αυτός να δούμε και την αρρώστια που έχουμε μέσα. Αν δεν μας ενοχλούσε θα ξέραμε ότι έχουμε εγωισμό, ότι δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Και έρχεται αυτός και μας δείχνει, χωρίς να θέλει ο καημένος και αυτός, την ασθένειά μας. Και έτσι, αν έχουμε καλή προαίρεση, καλή πρόθεση, υπάρχουν τα φάρμακα αυτά που θεραπεύουν τις ασθένειες. Εξού και τα νοσοκομεία που δημιούργησε ο Θεός, την εκκλησία του. Μέσα στην εκκλησία του, η εκκλησία και τα μοναστήριά του είναι θεραπευτήρια που θεραπεύουν ψυχές και σώματα. Και ο θεραπευτής εκεί είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Δεν υπάρχει καμία ασθένεια την οποία να μην μπορεί ο Χριστός να τη θεραπεύσει. Οποιαδήποτε ασθένεια. Τι θέλετε, εγωισμό, θέλετε πορνεία, θέλετε ομοφιλοφιλία. Ασθένειες μεγάλες. Έχει τα φάρμακά του ο Χριστός να τα θεραπεύσει. Δεν θεραπεύει ο Χριστός μόνο αυτούς που δεν θέλουν να θεραπευτούν. Αυτούς δεν μπορεί, διότι σέβεται την ελευθερία τους. Αν θέλετε, να σας πω και τον τρόπο θεραπείας. Να σας πω και τα φάρμακα που έχει. Να σας πω. Το πρώτο που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, αν θέλει να θεραπευτεί, να αναγνωρίσει την ασθένειά του. Έτσι δεν γίνεται και με έναν άνθρωπο όταν ξέρει ότι είναι άρρωστος, όταν είναι άρρωστος και ξέρει, πηγαίνει στο γιατρό. Και δεν μπορούμε κάποιον με το ζόρι να το πάμε στο γιατρό. Ο ίδιος θα πρέπει, εφόσον έχει τα μυαλά του ακόμα στο κεφάλι, πάει στο γιατρό, πάει στο νοσοκομείο και ό,τι χρειάζεται, εκεί έχει την ελπίδα να θεραπευτεί. Και πολλές φορές δεν μπορούν οι γιατροί να το θεραπεύσουν, γιατί η επιστήμη, ναι μεν, είναι καλή, έχει φτάσει σε κάποια όρια, αλλά δεν μπορεί να θεραπεύσει όλες τις ασθένειες. Εν αντιθέσει με το νοσοκομείο που λέγεται εκκλησία, εκεί θεραπεύονται όλες οι ασθένειες. Μα είναι ψυχολογικές, μα είναι σωματικές, μα είναι πνευματικές, μα οτιδήποτε. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να αναγνωρίσει την ασθένειά του. Δηλαδή, τα πάθη του, τις αδυναμίες του, τις αστοχίες του, τις αμαρτίες του. Αμαρτία ξέρετε τι σημαίνει. Αστοχία. Ενώ ο στόχος μας είναι να πάμε στον παράδεισο, η αμαρτία μπαίνει στη μέση και χάνουμε το στόχο μας. Αστοχία είναι. Όταν το αναγνωρίσει αυτό ο άνθρωπος, έχει ο Χριστός μας εκεί στο θεραπευτήριό του τους γιατρούς του, τους πνευματικούς. Και το πρώτο στάδιο είναι
η εξομολόγηση. Η ομολογία, ότι τα κάναμε μουσχημα, ομολογούμε έμπροσθεν εκεί, του εκπροσώπου του Θεού, διότι ο Χριστός μας έδωσε αυτό το μυστήριο, αυτή τη θεραπεία, πρώτα στους Αποστόλους και μάλιστα μετά την Ανάστασή Του, το πρώτο μυστήριο που άφησε στην Εκκλησία Του ήταν το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Το άφησε στους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι με τη σειρά τους στους Επισκόπους και οι Επίσκοποι με τη σειρά τους στους Ιερείς μέχρι σήμερα. Και είναι μεγάλο λάθος να νομίζουν οι άνθρωποι, ξέρεις εγώ τα λέω στην εικόνα ή ξέρεις εγώ τα λέω στη θάλασσα ή εγώ τα λέω κατευθείαν στο Θεό. Δεν θεραπεύει έτσι ο Χριστός. Άφησε συγκεκριμένο τρόπο θεραπείας, αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, η ευθύνη είναι δική σου. Δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Αν εσύ δεν θέλεις και νομίζουμε τα δικά σου νομίσματα, ότι θα θεραπευτείς. Δεν θεραπεύεσαι έτσι. Θα κάνεις υπακοή, θα πας στην εκκλησία του, στην ορθόδοξη εκκλησία του, διότι ο Χριστός έκανε μία εκκλησία, μόνο μία και όχι πολλές. Και αυτή η μία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και γιατί είναι η Ορθόδοξη? Διότι είναι η μόνη εκκλησία που θεραπεύει τον άνθρωπο ψυχοσωματικά. Θέλεις αποδείξεις? Εκατομμύρια Αγίους έχουμε. Η μόνη εκκλησία στον κόσμο που βγάζει Αγίους, έχει βγάλει, βγάζει και θα βγάζει έως την τελεία του κόσμου, είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Χριστός μας ήταν Ορθόδοξος. Διότι βλέπετε η Αγία Γραφή που είναι η πηγή, οι μόνοι που ερμηνεύουν και ζήσανε την Αγία Γραφή στην πράξη είναι οι Αγίοι μας. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα η μόνη που κρατάει την πίστη ορθή είναι η Ορθόδοξη. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα βγαίνουν Άγιοι από την Ορθόδοξη Εκκλησία όμως, πουθενά άλλο. Ούτε προτεσταντισμούς, ούτε από τον παπισμό, ούτε από τους ευαγγελικούς, ούτε από τους χιλιαστές, ούτε από τους Γιαχουβά, πουθενά, ούτε από τους Μωαμεθανούς, ούτε από τους Βουδιστές, ούτε από... Δεν βγαίνουν πουθενά. Δείξτε με έναν άλλο. Τίποτε. Απλώς έρχεται ο ταλέπορος ο Πάπας και λέει αυτό θα τον κάνουμε Άγιο. Και αγιοποιεί. Σε εμάς στην Εκκλησία μας δεν υπάρχει αγιοποίηση. Όχι. Σε εμάς ο Χριστός αγιάζει τον άνθρωπο, τον καθαρίζει δηλαδή, και έρχεται μετέπειτα η επίσημη Εκκλησία και τον κάνει Άγιο κατάταξη. Τον κατατάσσει δηλαδή στη χωρία των Αγίων. Δεν ανακηρύσει Αγίους. Όχι. Είναι λάθος αυτό που νομίζουν οι άνθρωποι, ότι η Εκκλησία μας ανακηρύσει Αγίους. Όχι. Ο Θεός τους αγιάζει και η Εκκλησία κάνει Άγιο κατάταξη. Τους κατατάσσει στη χωρία των Αγίων. Λοιπόν, ο σκοπός λοιπόν του ανθρώπου είναι ένας και μοναδικός. Να αγιάσει. Και αγιότητα σημαίνει καθαρότητα. Αγιότητα σημαίνει να εφαρμόσουμε τον νόμο και τις εντολές του Χριστού. Και υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι κάνανε μεγάλο αγώνα και τους έχουμε, βλέπετε, και στους ναούς μας, τολίζουν τους ναούς μας και μας δείχνουν ένα μέρος της Βασιλείας των Ουρανών. Να μπαίνει κάποιος μέσα στο ναό και βλέποντας τις αγιογραφίες νιώθει ότι μπαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών και ο συνειδητοποιημένος χριστιανός γεύεται ένα μικρό μέρος της Βασιλείας των Ουρανών βλέποντας όλο και το περιβάλλον, τους Αγίους, τους μάρτυρες, τους ομολογητές, τον Κύριό μας, τους Αποστόλους, την Παναγία μας. Είναι ένα δείγμα μικρό της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι ακριβώς, κάπως έτσι θα είναι και η Βασιλεία των Ουρανών, αν αξιωθούμε με το έλεος του Θεού να βρεθούμε και εμείς στη χωρία των Αγίων. Εύχομαι ολόψυχα λοιπόν και σε εσά που με ακούτε και σε όλο τον κόσμο, γιατί ο Χριστός ήρθε για όλο τον κόσμο. Δεν ήρθε μόνο για τους Έλληνες, για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και δεν θα υπάρχει δικαιολογία εν ημέρα κρίσεως. Με τα μέσα που υπάρχουν τώρα, ήδη γίνεται επαναβαγγελισμός σε όλη την οικουμένη.
Βλέπετε, αυτή η ομιλία μου τώρα θα πάει σε όλο τον κόσμο. Μου παίρνουν τηλέφωνο από παντού εκεί. Και δεν είμαι εγώ. Υπάρχουν εκατοντάδες ιεραπόσταλοι σε όλο τον κόσμο. Κηρύτεται η Ορθοδοξία. Και όσοι πιστέψουν και εφαρμόσουν, θα σωθούν. Μόνο θα πρέπει να σας πω κάτι και έχετε το υπόψη σας. Εμείς οι Ορθόδοξοι που γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι, βαπτιστήκαμε από μικρά παιδιά, πήραμε το Πνεύμα το Άγιο, θα δώσουμε σκληρό λόγο εν ημέρα κρίσεως. Δεν θα έχουμε ελαφρυντικά. Οι άλλοι, ενδεχομένως που είναι μακριά και δεν γνωρίσανε, θα έχουμε περισσότερα ελαφρυντικά από μας. Όχι ότι θα σωθούν εάν δεν εφαρμόσουν τον νόμο του Θεού, ο οποίος ο νόμος του Θεού είναι γραμμένος και στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου. Διότι συνείδηση έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι. Και η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού και πληροφορεί τον άνθρωπο που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Και αν κρατήσει ο άνθρωπος τη συνείδηση του καθαρή, ο Θεός έχει τρόπο, θα στείλει άνθρωπο, θα στείλει άγγελο, θα πάει ο ίδιος, θα τον νουθετήσει, θα τον βαπτίσει και θα του δώσει όλες τις προϋποθέσεις αν θέλει να σωθεί. Δίκαιος είναι ο Θεός. Γι' αυτό και βλέπετε, σε όλο τον κόσμο έχουμε ιεραποστόλιας. Σε όλο τον κόσμο, ναι. Μέχρι τον Ταλέπορο, με έστειλε στην Αφρική, μέσα εκεί, στη ζούγκλα. Με έστειλε στην Κολομβία, με έστειλε στις Ινδίες. Ταλέπορος εγώ βέβαια, αλλά και μόνο η παρουσία μου εκεί κήρυτε Ορθοδοξία. Μόνο η παρουσία μου, τίποτα. Αφού ήμασταν κι άλλοι βέβαια. Και μόνο που μας βλέπανε λέγανε, αυτοί είναι σαν αυτούς που δείχνει στην τηλεόραση. Τους Ορθοδόξους. Και θυμίζομαι Ορθοδοξία. Και βέβαια τους πληροφορούσε και αυτούς η συνείδηση εκεί, όταν πηγαίναμε σε μια ζούγκλα μέσα εκεί, τους πληροφορούσε και ερχόντουσαν να μας υποδεχθούν με φωνές και επιδήματα, με χαρές εκεί. Ταρακουνιόταν ολόκληρη η ζούγκλα εκεί, όταν ερχόντουσαν ομάδες ολόκληρες εκεί να μας υποδεχθούν. Φέρε, εγώ ταλέπορος όταν τους πρωτοείδα, τρόμαξα και είπα τώρα θα μας φάνε, τώρα θα μας φάνε, αλλά αυτοί τα κάνανε από χαρά, ερχόντουσαν εκεί και είχαμε διερμηνείς. Ναι, εμείς τους μιλούσαμε ελληνικά και αυτοί καταλάβανε στη γλώσσα τους, καταλαβαίνανε. Ναι, έτσι, ακριβώς. Αυτός είναι ο Θεός. Και τότε και τώρα και πάντα θα είναι ο ίδιος. Αρκεί να είμαστε μαζί Του. Να είμαστε μαζί Του. Και είναι εύκολος ο δρόμος για τον Χριστό. Είναι εύκολος. Δύσκολος είναι ο άλλος. Παρόλο ότι το λέει ο Χριστός είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, όμως βοηθάει ο Χριστός. Και όπου βοηθάει ο Χριστός, όπου είναι ο Χριστός, εύκολο τα πράγματα. Ο άλλος ο δρόμος που είναι φαρδής, ναι, λεωφόρος, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Γι' αυτό και βλέπετε οι περισσότεροι άνθρωποι είναι με ψυχοφάρμακα. Παρόλο ότι είναι φαρδής ο δρόμος, μέσα στην αμαρτία. Ναι, αλλά χωρίς Χριστό ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος. Δεν έχει ούτε χαρά, ούτε αγάπη, ούτε ειρήνη, τίποτα δεν έχει. Είναι άδειος είναι. Και προσπαθεί να γεμίσει αυτή την κενότητά του με σκουπίδια, με αμαρτία, με πάθη, με αδυναμίες. Ναι. Φαντάζεστε τώρα, ένα λουλούδι το έχει δημιουργήσει ο Θεός για να συντηρείται με νεράκι. Αφαιρέστε εσείς το νεράκι και ρίξτε το ό,τι άλλο θέλετε. Ό,τι υγρά θέλετε, άλλο, οτιδήποτε, θα το ξεράνετε. Διότι εκείνο είναι δημιουργημένο να ζει και να σου βγάζει το άθος του με το νεράκι. Έτσι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος να μπορεί να γεύεται και να ζει με τον Χριστό. Και είναι συστατικά αυτά που έχει δώσει ο Χριστός στον άνθρωπο, τη χαρά, την αγάπη, την ειρήνη, τη μακροθυμία. Είναι συστατικά που τα χρειάζεται ο άνθρωπος και για την προσωρινότητα, αλλά και για την αιωνιότητα. Και η πηγή αυτών των αγαθών, όποιος θέλει να βρει χαρά, να βρει αγάπη, να βρει ειρήνη, να βρει μακροθυμία, να βρει οτιδήποτε θέλει, η πηγή είναι ο Χριστός. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας.
Εύχομαι να σας πνίξει ο παράδεισος. Να είστε ευλογημένοι. Διευχόντων Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν.